ομόλογό μου από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είχαμε την ευκαιρία και χθες να συναντηθούμε στο πλαίσιο της Συνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Αργότερα το βράδυ, μετά το τέλος της Συνόδου, είχαμε μια σε φιλικό και χαλαρό κλίμα, αλλά είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση ως τις σχεδόν πρωινές ώρες, και σήμερα το πρωί μια δεύτερη συνάντηση όπου ήταν πιο σύντομη, διήρκησε περίπου μια ώρα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πολύ ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Άλλωστε η πρόοδος που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στο Σούνιο, με την παρουσία του πεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κυρίου Νίμιτς, ήταν ουσιαστική, η πρόοδος ήταν ουσιαστική. Ωστόσο, είναι ακόμα αρκετά τα ζητήματα, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση που χρήζουν και διαπραγμάτευσης και διευκρίνησης. Χρειάστηκε λοιπόν να ξενυχτήσουμε χθες και σήμερα να κουβεντιάσουμε πολύ ουσιαστικά και υποδομητικά. Πιστεύω ότι έχουμε διανύσει μεγάλο μέρος της απόστασης, αλλά υπάρχει ακόμα απόσταση να διανυθεί. Είναι μια δύσκολη, επαναλαμβάνω, και απαιτητική διαδικασία. Εξετάζουμε βήμα προς βήμα όλες τις λεπτομέρειες, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε θέση να μιλήσουμε για συμφωνία. Θα υπάρξουν και επόμενα βήματα με στόχο, αν καταστεί δυνατό, να ξαναβρεθούμε στις αρχές του επόμενου μήνα. Με δεδομένο βεβαίως ότι θα ήταν κοινή μας επιδίωξη να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα προλαβαίνει την σύνοδο κορυφής που είναι προγραμματισμένη, αν δεν κάνω λάθος, για τις 28 και 29 του Ιούνιου, στα τέλη δηλαδή του Ιούνιου, και λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, όπου θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις για την έναρξη ενταξιακής διαδικασίας κρατών, υποψήφιων κρατών προς ένταξη, μεταξύ των οποίων και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Γιαννάκης Νίκος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μετά το χθεσινό ξενύχτη, όπως μας αποκαλύψατε, και τη σημερινή συνάντηση με τον κύριο Ζάεφ, απομένει, είπατε, ακόμα απόσταση. Είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να υπάρξει τελική συμφωνία έως το τέλος του Ιουνίου, όπως το προσδιορίσατε, η οποία μπορεί να περάσει και από τη χώρα μας και από τη γείτονα? Ευχαριστώ. Αυτό προσπαθούμε, και γι' αυτό δεν είναι εύκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις. Θέλω να σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Η ελληνική πλευρά υπερασπίζεται μια εθνική θέση, η οποία μπορεί να είναι διατυπωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, δεν έχει φτάσει ποτέ σε ένα ουσιαστικό στάδιο διαπραγμάτευσης, προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή. Ο πήχης είναι ψηλά, το γνωρίζουμε αυτό, όμως θεωρώ ότι αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, καθότι αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να είναι έθραυστη και να χαθεί μέσα σε λίγους μονομήνες, αλλά μια συμφωνία η οποία θα αντέξει στον χρόνο, η οποία θα υιοθετηθεί από τους λαούς μας, η οποία θα είναι ένα θετικό βήμα μπροστά, με σεβασμό εκατέρωθεν στην πολιτισμική κληρονομιά, στην παράδοση, στην ιστορία και στο συνέστημα των δύο λαών. Είναι μια δύσκολη, συνεπώς, διαπραγμάτευση. Την διεξάγουμε με μεθοδικότητα και με σοβαρότητα εδώ και πολύ χρόνο, και πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο, διότι πάνω τα τελευταία μέτρα της διαδρομής είναι και τα πιο δύσκολα.